Το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θα τιμήσει τους πρόσφυγες και όσους έχασαν τη ζωή τους στις αλυσμόνητες πατρίδες. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ σημαντικό την επόμενη χρονιά. Η επόμενη χρονιά είναι το 2022 και το 2022 είναι 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. 1922 με 2022. Είναι λοιπόν μια σημαντική χρονιά που ήδη με τους συνεργάτες μου έχουμε πει κάποια πράγματα ότι θα πρέπει να τιμήσουμε μέσα σε αυτή τη σεζόν αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους πρόσφυγες, την προσφυγιά, αυτούς που χαθήκανε το 1922 σε εκείνες τις σφαγές της Σμύρνης και όχι μόνο της Σμύρνης. Θα διοργανώσουμε λοιπόν κάποια ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Έχουμε κάνει ήδη επαφές με μεγάλες ομάδες της Ελλάδος που έχουν σχέση με την προσφυγιά. Θα μιλήσουμε με σωματεία της Κρήτης, του Ηρακλείου, που είναι μια κοινωνία ποδοσφαιρική και γενικότερα μια κοινωνία, το νησί μας και το Ηράκλειο, που σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει το προσφυγικό στοιχείο. Ασφαλώς, και μεγάλα σωματεία στο Ηρακλείο. Και όχι μόνο με ποδοσφαιρικούς αγώνες. Με μουσική μικρασία, με πολλά διάφορα πολιτιστικά γεγονότα, δράσεις για ένα διήμερο, τριήμερο, το οποίο πραγματικά λέω και πάλι θα πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσουν, πιθανότατα με μια μεγάλη ξένη ομάδα. Όλα αυτά είμαστε έτοιμοι, τις επόμενες μέρες ο φάκελος θα είναι έτοιμος που θα πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε κάνει μια κουβέντα και με την Περιφέρεια Κρήτης, με τον Σταύρο Ναρανωτάκη, ο οποίος θα υποστηρίξει αυτή τη δράση. Έχουμε μιλήσει με τον διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Καραγκούνη, τον Ζαγοράκη και όλους αυτούς, προκειμένου να μας φέρουν σε επαφή με μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Και θα τύχει τεράστια ανταπόκριση, αλλά όπως είπατε, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, μπορούμε να περιμένουμε και ομάδες που εκφράζουν το προσφυγικό στοιχείο, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Φυσικά, έχουμε κάνει και με αυτές τις ομάδες κάποιες συζητήσεις. Θα μιλήσουμε βέβαια με τις ομάδες του Ηρακλείου, οι οποίες είναι προσφυγικά σωματεία, όπως είναι ο Ηρόδοτος, όπως είναι ο ΠΟΑ Τσαλένιου και όχι μόνο. Μην οικεί από τη Φορτέτσα, λέμε τώρα ότι. Και εν πάση περιπτώσει θα είναι μια δράση, πιστεύω, η οποία ξαναλέω και πάλι, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω τα γένια μου, δεν θα άπτεται μόνο των αθλητικών γεγονότων.